Σπύρος Case, PhEdiBits. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο PhEdiBits. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα βασικά των επιλογών στο Photoshop. Το Photoshop μας δίνει πάρα πολλούς τρόπους να κάνουμε επιλογές, ίσως υπερβολικά πολλούς. Από την άλλη όμως, είμαστε σίγουροι ότι ό,τι αν θέλουμε να επιλέξουμε θα υπάρχει ένας τρόπος να το κάνουμε. Ξεκινώντας από τα αριστερά στην μπάρα των εργαλείων, το δεύτερο κουμπί από πάνω είναι οι διάφορες επιλογές σχήματος. Καταρχήν να πούμε ότι σε όλες τις μπάρες των εργαλείων, αν απλώς αφήσουμε το mouse από πάνω, κάνουμε hover όπως λέμε, η Adobe μας δείχνει ένα βίντεο με οδηγίες για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της. Επιπλέον, αν κρατήσουμε πατημένο το αριστερό κλικ, βλέπουμε και άλλα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, έχουμε το τετράγωνο, το ορθογώνιο πιο σωστά, το οποίο επιλέγει μια ορθογώνια περιοχή, είναι το πολύ κλασικό. Εδώ να πω ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες φωτογραφίες που έχω τραβήξει με την Ελίνα Ουσάγκη για αυτό το μάθημα, για φωτογράφηση στα χιόνια. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να τραβήξουμε και να επιλέξουμε μια περιοχή ορθογώνια με όποιο μήκος και πλάτος θέλουμε. Κρατώντας το Shift, το ορθογώνιο γίνεται τετράγωνο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε μια τετράγωνη περιοχή. Το ίδιο πράγμα με το ελλειπτική επιλογή, η οποία επιλέγει μια έλλειψη. Και κρατώντας το Shift επιλέγει ένα τέλειο κύκλο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τις επιλογές γενικά, θα τα πω αυτά στην αρχή, ισχύουν και για τα επόμενα. Κρατώντας το Shift μπορούμε να προσθέσουμε περιοχή σε μια άλλη. Τι εννοώ? Κάνω μια τετράγωνη επιλογή και πιο πέρα με το Shift κάνω μια επιλογή η οποία προστίθεται σε αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργήθηκε ένα κανόνι στο σχήμα. Κρατώντας το Alt και αριστερό κλικ αφαιρούμε την επιλογή αυτή που έχουμε. Βλέπουμε και εδώ ότι θα αφαιρεθεί. Θα αφαιρέσουμε και εδώ την πάνω αριστερή γωνία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε περίεργα σχήματα επιλογών με τις απλές επιλογές. Μπορούμε εδώ κάτω να προσθέσουμε ένα τέλειο κύκλο ή να αφαιρέσουμε ένα ημικύκλιο από εδώ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά που μας δίνει το Photoshop στην πάνω μπάρα, αυτά εδώ τα 4, τα οποία, αν π.χ. πατήσουμε αυτό, όλες οι επιλογές που κάνουμε αυτόματα θα προστίθονται. Επίσης, το διπλανό κουμπί αφαιρεί επιλογές. Οπότε, όταν κάνουμε μια επιλογή, βλέπουμε ότι αυτόματα αφαιρείται. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να προσθέτουμε και να αφαιρούμε επιλογές χωρίς να χρειαστεί να παρακρατάμε το Shift και το Alt. Μόνο πατώντας αυτά τα κουμπιά. Εδώ π.χ. όλος ο κύκλος που θα κάνω θα αφαιρεθεί. Τι κάνουμε τώρα αν θέλουμε να κάνουμε ένα τέλειο κύκλο ενώ έχουμε το εργαλείο της αφαίρεσης? Ξεκινάμε την αφαίρεση και πατάμε το Shift μετά. Τώρα πατάω το Shift, το κρατάω πατημένο πάντα και βλέπουμε ότι ο κύκλος πλέον είναι τέλειος. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο τετράγωνο. Ας πούμε ότι θέλω να προσθέσω μια επιλογή. Ξεκινάω το ορθογώνιο, πατάω το Shift και πλέον έχω τετράγωνο. Αφήνοντας το Shift, έχω ένα ορθογώνιο. Και μόλις το αφήσω, έχει προσθέσει μια επιλογή. Η τελευταία κουμπάκι είναι λίγο πιο πολύπλοκο, θα το αφήσουμε για ένα πιο προχωρημένο μάθημα. Τώρα, κάτω από τα βασικά σχήματα υπάρχουν τα εργαλεία επιλογής με τα λάσο που λέγονται. Σας θυμίζω ότι με το Ctrl D από επιλέγουμε τις επιλογές μας, καθαρίζει πάνω στις επιλογές. Το απλό λάσο tool μας επιτρέπει να κάνουμε μια επιλογή στο οποίο σχήμα θέλουμε. Ζωγραφίζουμε ένα σχήμα και αμέσως έγινε μια επιλογή. Πάλι το ίδιο, με το Shift προσθέτεται επιλογή, με το Alt αφαιρείται επιλογή. Ισχύουν τα ίδια με τα άλλα σχήματα. Δηλαδή το δεύτερο κουμπάκι προσθέτει, το τρίτο κουμπάκι αφαιρεί τις επιλογές μεταξύ τους. Τώρα στα Lasso Tools υπάρχει το Polygonal Lasso Tool, το οποίο στην ουσία κάνουμε κλικ για το ξεκίνημα και σε κάθε επόμενο κλικ δημιουργεί ευθύγραμμο τμήμα από το προηγούμενο σημείο. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύπλοκα σχήματα επιλογών. Βλέπετε, κάνω αριστερά κλικ. Με το shift πάλι προσθέτω το σχήμα που κάνω, με το alt το αφαιρώ, ισχύουν τα ίδια αυτά, δεν τα ξαναπώ. Και τρίτο, ένα που είναι πολύ χρήσιμο σε περιοχές με υψηλή αντίθεση, είναι το Magnetic Lasso. Π.χ. το Magnetic Lasso είναι περίπου το ίδιο, αλλά λειτουργεί αυτόματα. Όπως εσείς προχωράτε τον ποντίκι, δεν κάνω κανένα κλικ αυτή τη στιγμή, απλώς προχωράω το ποντίκι και αυτόματα το Photoshop ανιχνεύει την επιλογή που φαντάζεται ότι θέλω να κάνω και τις βάζει σημεία. Λοιπόν, όταν θέλω να τελειώσω με την επιλογή, κάνω διπλό κλικ, κλείνει την επιλογή. Ξαναδοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Επίσης μπορώ να κάνω και εγώ κλικ όπου θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσω στο Photoshop. Βλέπετε, τώρα κάνω κλικ. Τώρα εδώ που είναι το αφήνω να προχωρήσω. Κάνω κλικ εδώ για να βάλω ένα σημείο, για να μπορέσω να συνεχίσω. Εδώ το Photoshop έκανε λάθος. Με το backspace σβήνουμε σημεία. Αυτή τη στιγμή πατάω το κουμπί backspace και βλέπουμε ότι σβήσαν τα σημεία που ήταν λάθος. Διπλό κλικ και η επιλογή μας δημιουργήθηκε. Τρίτο εργαλείο επιλογής, πολύ αγαπημένο μου, τα ραβδιά. Τα ραβδιά είναι δύο. Είναι το μαγικό ραβδί κάτω, το οποίο επιλέγει μια περιοχή με βάση τη συνάφειά της. Π.χ. τώρα να το βάλουμε στο χιόνι. Βλέπετε ότι επέλεξε το χιόνι. Μια πάρα πολύ χρήσιμη παράμετρος είναι η ανεκτικότητα, tolerance. Αυτή συνήθως έχει χαμηλές τιμές, από 0 μέχρι 9, αλλά να βάλουμε πιο μεγάλες τιμές, παραβλέπει τις ασυνέχειες. Για παράδειγμα, αν του βάλω τιμή 33 και το χτυπήσω στο χιόνι, κάνω κλικ, βλέπουμε ότι επέλεξε ακόμα και πράγματα που δεν επέλεγε πριν, όπως π.χ. τα μικρά μπλε μαύρα σημάδια στο χιόνι από τις σκιές. Σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το setting μας βόλεψε, αυτή η ρύθμιση, γιατί το χιόνι είχε πάρα πολλά στίγματα και σκιές και έτσι μπορούσε να τα επιλέξει. Ενώ πριν με την αρχική τιμή, το 9, που είναι η τιμή που χρησιμοποιώ συνήθως για να μην ξεφεύγει πολύ, βλέπουμε ότι δεν επέλεξε σχεδόν κανένα από τα στίγματα. Οπότε το τι τιμές θα βάλετε εξαρτάται καθαρά από τις συνθήκες που έχετε να αντιμετωπίσετε. Τώρα, άλλες παραμέτρους που έχει είναι για την περιοχή που θα κάνει, αν θα πάρει μόνο το σημείο που κάνατε κλικ ή αν θα πάρει μια περιοχή γύρω από αυτό για να επιλέξει. Π.χ. αν το βάλω το 11x11, θα πάρει μια περιοχή 11x11 γύρω από το ραβδί που έκανα κλικ, θα πάρει το μέσο όρο και θα επιλέξει με βάση αυτό. Τώρα, ξαναγυρίσω στο αρχικό. Το αγαπημένο μου selection tool είναι το Quick Selection, που είναι ένα πραγματικά μαγικό ραβδί. Αυτό κάνουμε κλικ κάπου στην εικόνα και κρατάς πατημένο το κλικ, προχωράμε και αυτό κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορεί για να επιλέξει αυτόματα αυτό που νομίζει ότι θέλουμε να επιλέξουμε με βάση τις χρωματικές αντιθέσεις και τα όρια μεταξύ των χρωμάτων και των σχημάτων. Και στο τέλος μας δίνει μια επιλογή. Βλέπουμε εδώ ότι επέλεξε τα παπούτσια, το σώμα, το μαγιό, τα μαλλιά όσο καλύτερα μπορούσε. Μπορούμε με το ίδιο κόλπο που κάναμε στα άλλα, με το Shift και το Alt, να προσθέσουμε, π.χ. εδώ προσθέσουμε το παπούτσι που δεν το πήρε, ή να αφαιρέσουμε αν δούμε ότι επέλεξε κάτι που δεν θέλαμε. Γενικά, εγώ αυτό το εργαλείο το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο για μια πρώτη επιλογή, την οποία μετά την κάνουμε Refine. Π.χ. εδώ βλέπουμε επέλεξε το χιόνι, κρατάμε πατημένο το Alt, κάνουμε κλικ, το περνάμε και από επιλέγει. Έτσι λοιπόν μπορούμε με μικρές επιλογές από επιλογές να κάνουμε καλύτερη ρύθμιση, αλλά αυτά ήταν πριν την εποχή του Select and Mask Workspace, θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου πλέον η Adobe μας έχει δώσει ένα πλήρες περιβάλλον ελέγχου των μασκών μας. Επόμενος τρόπος επιλογής μας είναι το Photoshop και πολύ κλασικός, το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι γραφίστες, το λατρεύουν από ό,τι ξέρω, είναι το Pen Tool, το εργαλείο στυλού. Το εργαλείο στυλού θέλει αφοσίωση και πολύ πρακτική για να το καταφέρετε. Επίσης θέλει σταθερό χέρι Εγώ πιστεύω ότι θέλει και γραφίδα, την οποία δεν διαθέτω. Με αυτό το εργαλείο, κάνοντας κλικ, αντί να δημιουργήσει ευθύγραμμα τμήματα, σε κάθε καινούριο κλικ δημιουργεί μια καμπύλη. Πιστεύω ότι είναι καμπύλη μπεζιέ, αλλά δεν έχω τώρα τα τεχνικά στοιχεία για να το υποστηρίξω. Την οποία μπορούμε, όπως βλέπετε, καθώς πατημένο το αριστερό κλικ, να ελέγξουμε όπως θέλουμε. Αυτό είναι σαφώς καλύτερο από τα ευθύγραμμα τμήματα, γιατί του δίνουμε την καμπύλη που θέλουμε. Έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε την επιλογή μας ακριβώς στο σχήμα που έχουμε. Εδώ π.χ. να κάνουμε κλικ εδώ και να κάνουμε την καμπύλη ακριβώς στο πόδι. Κλικ εδώ, να προσαρμόσουμε την καμπύλη στο πόδι. Μας δημιουργεί paths στο τέλος, μονοπάτια. Λάθος αυτό, backspace, να σβήσει το σημείο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα path. Τα paths δεν είναι κατά ανάγκη επιλογές. Αποθηκεύονται εδώ στο κανάλι των paths και μπορούμε να του δώσουμε, να τα κάνουμε επιλογές. Άμα είναι κλειστά paths, εδώ εμφανίζεται το make selection και μπορούμε να φτιάξουμε επιλογές από paths. Τώρα τα paths γενικά στο Photoshop είναι πολύ χρήσιμα. Χρησιμοποιούνται και σε πράγματα όπως το animation, τα brush strokes. Έχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Μισό λεπτό να σβήσω το path. Ωραία. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω αρκετά σταθερό χέρι και αρκετή υπομονή για να χρησιμοποιήσω το Pen Tool, οπότε προτιμάω τα άλλα εργαλεία. Το καλό μου το Photoshop, όπως είπα και στο πρώτο επεισόδιο, είναι ότι μας δίνει ένα τεράστιο πλήθος εργαλείων πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε, να διαλέξουμε αυτό που μας ταιριάζει καλύτερα και να κάνουμε εξίσου καλή δουλειά με όποιο εργαλείο θέλουμε. Και με αυτό θα σταματήσουμε για τώρα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο με τους τρόπους επιλογής στο μενού Select. Γεια σας και θα ζω στο επόμενο PhEdiBits. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι για να παίρνετε ειδοποιήσεις και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στα comments και θα σας απαντήσω. Γεια σας.